παρότι καλή μαθήτρια μεγαλύτερη, νιώθω πιο αμήχανη από την κυρία Μητάκου. Ήρθε χωρίς τα χαρτιά της. Συγχαίρω τους διοργανωτές της ημερίδας και τους ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή μου. Χαίρομαι επειδή τα λίγα σχόλια που έχω να κάνω συνδέονται με την εισήγηση του κυρίου, του αγαπητού κυρίου Ξεκαλάκη και της αγαπητής κυρίας Καριζόνη. Αγγίζουν αυτές τις δύο αναφορές και δίνουν μια προέκταση. Σε τέτοιες δύσκολες περιόδους είναι ακόμα πιο σημαντικό να τροφοδοτούνται τα ερωτήματα γύρω από το λογοτεχνικό φαινόμενο και να καλλιεργείται ο προβληματισμός. Δύο-τρία σημεία θα δείξω που αφορούν την ποίηση. Η παραγωγή ποιητικών έργων είναι στις μέρες μας εκπληκτικά ανθυρή. Η εκδοτική όμως άνθηση είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την εμπορική. Η ποίηση δεν κινείται. Η αείμνηστη Γιώτα Αργυροπούλου αξιοποίησε ένα περιστατικό με εκδότη και κυκλοφόρησε την τρίτη ποιητική συλλογή της με τον απρόσμενο τίτλο «Διηγήματα». Παρέθεσε το συμβάν με τον εκδότη στο πρώτο ποίημα της συλλογής αυτής υπό τον τίτλο «Διηγήματα έστω». Επιτρέψτε μου να σας το διαβάσω γιατί αποτυπώνει γλαφυρά την εκδοτική κατάσταση που αφορά την ποίηση, αλλά δείχνει και άλλα ζητήματα που χαρακτηρίζουν το σημερινό ποιητικό τοπίο. Η πρώτη ποιητική συλλογή της λεγόταν «Νερά απαρηγόρητα». Διηγήματα έστω. Όταν προετών απίφθηνα νερά απαρηγόρητα σε οίκο εκδοτικό, ειλικρινώς μας ενδιαφέρει η γραφή σας, είπε η υπεύθυνη, αλλά ξέρετε, δεν κινείται η ποίηση. Μήπως έχετε κάποιο πεζό, νουβέλα ή μυθιστόρημα, διηγήματα έστω. Η ποίηση δεν κινείται. Κι όμως κινείται αν δεν την ασυναίσθητα. Δεν είχα υπόψη μου στατιστικά και ευπόλυτα, μονάχα αποστολές των ποιητών με τα ταχυδρομεία και ακόμη τις αμέτρητες βοτήλες που αφήνουν κάθε βράδυ να βαγεί στο διαδικτύου τους ιστότοπους, αυτούς τους έστω τόπους, το ίδιο για μένα κατανόητους, με αυτούς που όριζε ο μαθηματικός στον πίνακα, σε ένα μαύρο πουθενά στη στερεομετρία. Κι όμως κινείται, υπερασπίστηκα ασυναίσθητα την ταπεινή μου τέχνη. Ασυναίσθητα τις αφιέρωσα τις ιστορίες μου όλες. Διηγήματα λοιπόν, διηγήματα έστω. Δυο σχόλια θα κάνω πάνω σε αυτό το ποίημα της Γιώτας Αργυροπούλου. Το πρώτο είναι ότι το ποίημα αναφέρει τρεις φορές το επίρμα ασυναίσθητα, κι όμως κινείται αντέθυνα ασυναίσθητα, υπερασπίστηκα ασυναίσθητα την ταπεινή μου τέχνη, ασυναίσθητα τις αφιέρωσα τις ιστορίες μου. Νομίζω πως εδώ φαίνεται το γεγονός πως ο λόγος που γράφουμε είναι συχνά απροσδιόριστος. Αυτό είναι θέμα για μια ολόκληρη μερίδα, εννοείται. Το άλλο σημείο που θέλω να δείξω πάνω στο ποίημα είναι η ταπεινή τέχνη που απηχεί το στίχο του Σεφέρη. Αυτά τα ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής που είναι από το μυθιστόρημα, το Α, το πρώτο ποίημα, ποιητική συλλογή που εκδόθηκε το 1935 του Σεφέρη, μυθιστόρημα. Στο πρώτο ποίημα «Η ταπεινή τέχνη» στις Γιώτες Αργυροπούλου, στο πρώτο ποίημα «Διηγήματα», ο τίτλος «Διηγήματα έστω», «Ταπεινή τέχνη». Αυτές οι συμπτώσεις έτσι έχουν έναν παράξενο συγχρονισμό για μένα. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρέμβασή μου, έτσι επιτρέψτε μου να σας συστηθώ με ένα δικό μου ποίημα, νομίζω πως διακρίνεται για το υπαρξιακό του βάθος. Αναζήτηση.
βαλώ στην τσέπη ένα σπόρο που ψάχνει λίγο χώμα στην άσφαλτο και στον πετόν. Στην τσιμεντένια πόλη ζητάει κήτη να φυτρώσει. Υμνεί ο σπόρος μου τις μπόρες, το νερό και πιο πολύ τα φύλλα, μικρές παγίδες του φωτός. Τον σπόρο μου ακολουθεί διάφανη σταγόνα, σταλαγματιά κρυστάλλινη από ψηλά τον βλέπει. Συνομιλούν και αναζητούν μαζί σκαμμένη γη για κλίνη. Δίψα μεγάλη τους κρατά, απίθμενη αγάπη, ασκία στη λαχτάρα την αναζήτηση βαστά για λίγο χώμα αφράτο. Τους έχουν τάξει πάντως, αν δεν βρουν το χώμα που θα γίνουν.